θέμα το οποίο πάλι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, αλλά κυρίως αυτό που λέγατε πριν. Κάτι έλεγε για πυροβολημένα μυαλά ο Σταύρος. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την περιπέτεια που έζησαν δύο τεράστιες χελώνες στη θαλάσσια περιοχή της Μονής. Εδώ βλέπετε τις χελώνες λοιπόν να προσπαθούν με αγωνία να βγουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν. Είχαν παγιδευτεί σε δίχτυα στην θαλάσσια περιοχή της Μονής. Ενημερώθηκε το κόμμα για τα ζώα Κύπρου από πολίτες που ήταν εκεί στην περιοχή ότι οι δύο χελώνες, τεράστιες χελώνες, κινδύνευαν με ασφυξία, να πεθάνουν δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια να αναπνεύσουν. Ενημερώθηκε η λιμενική αστυνομία και το τμήμα αλληλείας, ανταποκρίθηκαν με δύο σκάφη και δίτη. Να δούμε και τα άλλα βίντεο. Πολίτες από σκάφος που ήταν εκεί παρέμειναν στην περιοχή αγωνιώντας για την προσπάθεια που έκαναν οι δύο χελώνες να βγουν στην επιφάνεια να αναπνεύσουν. Προσπάθησαν οι ίδιοι και τις απεγκλώβησαν. Εδώ μάλιστα βλέπουμε τους πολίτες αγωνιώντας για τις δύο τεράστιες... Ευτυχώς που βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, ανταποκρίθηκε βέβαια και η λιμενική αστυνομία και το τμήμα ναυτιλίας. Τώρα θα δείτε πώς κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν την χελώνα, την ανεβάζουν πάνω στο πλοίο και την βγάζουν και τα τελευταία δίχτυα στα οποία είχε παγιδευτεί. Και τώρα θα δείτε που θα τη ρίξουν ξανά πίσω στη θάλασσα για να κολυμπήσει και να αναπνεύσει ελεύθερη. Με ικανοποίηση βέβαια οι πολίτες και μπράβο τους. Και με αυτή την ευκαιρία επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι ακριβώς σκουπίδια πετάμε στη θάλασσα. Βέβαια δεν πρέπει να πετάμε καθόλου σκουπίδια στη θάλασσα. Mm. Δεν είναι μόνο οι χελώνες που κινδυνεύουν, αλλά και άλλα είδη από νάιλο σακούλες, οι οποίες πέφτουν στη θάλασσα, εγκλωβίζουν διάφορα είδη του βυθού τα οποία δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Να, εδώ βλέπετε ο πολίτης που έχει πέσει ο μισός πάνω από το σκάφος και προσπαθεί να απεγκλωβίσει τη χελώνα από τα δίχτυα. Έρχεται καλοκαίρι, να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στο τι αφήνουμε πίσω μας και στις παραλίες και στο νερό, γιατί από τα δικά μας τα σκουπίδια κινδυνεύει η ζωή άλλων ειδών μέσα στην θάλασσα, τα οποία μπορούν να πέσουν στην παγίδα, την οποία τους στείλουμε βέβαια άθελά μας. Μάλιστα.